BBC ερευνά την αυτοκτονία ενός δημοσιογράφου που λίγο καιρό πριν είχε καταγγείλει γυναίκα συνάδελφό του για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Ράσελ Τζόσλιν ήταν δημοσιογράφος του κρατικού βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC. Λίγο καιρό μετά την καταγγελία του για σεξουαλική παρενόχληση από μια γυναίκα παρουσιάστρια του καναλιού, αυτοκτόνησε. Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο κατηγορείται από την οικογένεια του αυτόχειρο δεν έδωσε τη σημασία που έπρεπε στις καταγγελίες του. Με γραπτά του μηνύματα, μάλιστα, ο Τζόσλιν δείχνει στο BBC την ευθύνη για την ψυχική ασθένεια από την οποία προσβλήθηκε και τον οδήγησε στην ψυχιατρική πτέρυγα νοσοκομείου, όπου και βρέθηκε νεκρός από ασφυξία την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλαξα από τότε που αρρώστησα. Σε αυτούς, στο BBC ρίχνω την ευθύνη. Τώρα το BBC όρισε έναν ειδικό εξωτερικό συνεργάτη να ερευνήσει την υπόθεση και να διαπιστώσει ότι το κανάλι χειρίστηκε όπως έπρεπε τις καταγγελίες του δημοσιογράφου. Αυτά είναι αποσπάσματα από τα γραπτά μηνύματα που έστελνε ο Τζόσλιν. Σου είπα την ιστορία, πως με ενοχλούσε ατελείωτα, έκανα καταγγελία, αγνοήθηκε. Η αστυνομία επίσης ερευνά την υπόθεση, ενώ το βρετανικό κρατικό κανάλι συγκλονίζεται από την ιστορία του παρουσιαστή Τζιμι Σάβιλ, που όπως αποκαλύφθηκε μέσα σε 4 δεκαετίες που εργαζόταν στο κανάλι, κακοποίησε σεξουαλικά πάνω από 300 ανήλικα παιδιά, χωρίς ποτέ να πληρώσει γι' αυτό. Με την ένατη αγωνία.